Το 1851, σε μια εποχή που η Ελλάδα μετρούσε ακόμα τις τάχτες από 4 ολόκληρους αιώνες τουρκικού ζυγού, γεννήθηκε ο Ανδρέας, ένα από τα 5 παιδιά της οικογένειας Καμπά. Έχοντας έρωτα για τη γη και τους θησαυρούς της, βάλθηκε να μελετήσει την αμπελουργία. Το 1869, σε ηλικία μόλις 25 ετών, νίκιασε τα βοσκοτόπια της Μονής Κεσαριανής, ένα κτήμα γεμάτο αμπέλια, φυτεμένα κατά το καλογερικό σύστημα, δηλαδή με τυχαίο, άναρχο τρόπο. Από ό,τι φαίνεται το δούλεψε καλά και έτσι σύντομα ο νεαρός Ανδρέας αγόρασε πια 5.000 στρέμματα στην Κάντζα, μια περιοχή με γόνιμο χώμα και κυρίως εξαιρετικό νερό. Αργότερα πρόσθεσε και άλλα 3.500 ακόμη στρέμματα αμπελώνων στη Γιαλού, κοντά στα Σπάτα. Οι γεωργοί της περιοχής τον παρακολουθούσαν με μεγάλη απορία να καλλιεργεί τα αμπέλια του σταυρωτά, με γραμμικό τρόπο και να τριγά εκλεκτά σταφύλια. Πολλοί μάλιστα ζήλεψαν και θέλησαν να τον αντιγράψουν, μόνο που έτσι η παραγωγή εκτοξεύτηκε στα ύψη και οι τιμές γκρεμίστηκαν στα τάρταρα. Ο Ανδρέας Καμπάς είχε γράψει τότε στο ημερολόγιο του: «Η παραγωγή του 1879 ήταν τόσο άφθονος, ώστε ο μούστος επωλήθη τότε προς 12 λεπτά η μπότσα, ήτι οι 2 οκάδες. Είναι αγκάστην να εναποθηκεύσω ολόκληρον την παραγωγή μου και να τραπώ οι σκέψεις χρησιμοποιήσεως του ίνου τούτου. Δια την πράξη μου ταύτην, με κάκισαν άπαντες οι συγγενείς μου και οι οικειότεροι μου και με εξέλαβον ως να είχον πάθει διανοητικός». Όμως ο διανοητικός παθών μόνο παθών δεν ήταν, διότι έλαβε μία σοφή απόφαση. Μετέτρεψε τα αποθέματα του κρασιού του σε αποστάγματα, ένα εκ των οποίων και το μπράντι, που τότε ακόμη επιτρεπόταν να το αποκαλεί κονιάκ. Βγήκε εξαιρετικό και έτσι ο χαρισματικός συνοποιός αποφάσισε να το κάνει γνωστό στα πέρατα της γης. Ξεκίνησε από τη γειτονιά μας, την Αίγυπτο, όπου γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία, ώστε ξεπέρασε σε πωλήσεις ακόμα και τα αντίστοιχα γαλλικά. Οι εξαγωγές ανέβηκαν σε ηλιγκιώδη για την εποχή ύψη. Και όταν πια έφτασαν στην Αμερική, ο Ανδρέας Καμπάς αποφάσισε να φτιάξει ένα δεύτερο εργοστάσιο στον Πειραιά, ώστε να έχει πρόσβαση στο λιμάνι. Δυστυχώς όμως το 1941, κατά τη διάρκεια του μεγάλου βομβαρδισμού του Πειραιά, εξεράγει κοντά στο κτίριο ένα αγγλικό πλοίο φορτωμένο πυρομαχικά. Οι ζημιές ήταν ανεπανόρθωτες, το εργοστάσιο έκλεισε και το προσωπικό μεταφέρθηκε στο άλλο εργοστάσιο, στην Κάντζα. Ήδη βέβαια ο Καμπάς μετρούσε τεράστιες επιτυχίες. Το 1910, στα 60 του χρόνια, είχε κατορθώσει να κάνει το όνομα της οικογένειας συνώνυμο με το καλό εμφιαλωμένο κρασί. Θρίαμβος! Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα αποδήμησε εις Κύριον, θριαμβευτής πάντα, αδιαφιλονίκητος άρχοντας της Κάντζας και της Αττικής Αμπελουργίας. Το 1929 το χρηματιστηριακό κράχ έπνιξε την κερδοφορία. Χρέη συσσωρεύτηκαν. Οι γη του δεν έκαναν τις σωστές επιχειρηματικές επιλογές. Ο ένας μάλιστα από αυτούς πέθανε πολύ νέος. Πολλές οι αναποδιές. Τόσο πολλές που οδήγησαν τελικά τη δυναστεία το 1935 στα απρόσωπα χέρια της Εθνικής Τράπεζας, όπου και παρέμεινε ως το 1991, όταν επιτέλους απέκτησε την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας Καμπά ο όμιλος Μπουτάρη. Επέζησε όμως το DNA του μεγάλου ηνοποιού, το οποίο έκανε απρόσμενη εμφάνιση το 1952 με τη γέννηση της Ροξάνης Μάτσα, δυσέγγονης του αδελφού του Ανδρέα, Αλέξανδρου. Ένα μικρό ατίθασο ξανθό κοριτσάκι, κόρη του σπουδαίου διπλωμάτη και ποιητή Αλέκου Μάτσα και της Ελένης Αργυροπούλου, που γεννήθηκε στην Ελβετία και έζησε τα παιδικά της χρόνια στις μεγάλες πρωτεύουσες όπου υπηρετούσε ο πατέρας της.
επειδή ζούσαμε έξω καθότι διπλωμάτης, πάντα ζωγράφιζε την κάντζα. Τη θέα από εδώ, τη θέα από εκεί. Ζωγράφιζε και στο νοσοκομείο πριν πεθάνει, ζωγράφιζε την κάντζα. Έχω αυτά τα σχέδια. Εκεί στην κάντζα το κρασί είναι άφθονο κι άμα σε λένε μάτσα δεν έχεις παραπονό. Εκεί στην κάντζα τα πουλάκια και λαϊδούν, εκεί και τα μπελάκια κάθε βράδυ τραγουδούν. Μέσα σε αυτά που άφησε στη Ροξάνη ο Αλέκος Μάτσας, τον οποίο ο θρυλικός Dean Rusk, υπουργός εξωτερικών τότε των ΗΠΑ, αποκαλούσε τιμητικά The Ambassador, ήταν και ένας σπουδαίος ποιητικός θησαυρός. Μάλιστα, τη συλλογή ποιημάτων του με τίτλο Le Vieux Jardin, ο παλιός κήπος, την οποία είχε γράψει σε ηλικία μόλις 13 ετών, είχε προλογίσει ο μεγάλος Κωστής Παλαμάς. Στο μεταξύ, η μικρή Ροξάνη μεγάλωνε περίπου όπως άρμοζε στις θυγατέρες της τάξης της. Μόνο περίπου όμως, καθώς στις φλέβες της κυλούσε το υγρό πυρ μιας επαναστατημένης φύσης που δεν σήκωνε ούτε τύπους ούτε ζυγούς, αλλά που είχε ταλέντο στη ζωγραφική και στο σχέδιο, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο τμήμα γραφιστικής της ένδοξης τότε σχολής Δοξιάδη. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, οι φόροι κληρονομίας ήταν υπέρογγοι. Και έπρεπε κάτι να γίνει. Και μου λέει η μητέρα μου, θες να το ξεφορτωθούμε, να τελειώνουμε με αυτό. Υπήρχαν αγοραστές και η οικογένεια ενδιαφερότανε. Και ήξερα τότε, ήμουν σίγουρη, ήταν οι ρίζες μου, γιατί λόγω διπλωματικού άλλαζα σχολείο, άλλαζα γλώσσες, έκανα φίλους, μετά τους έχανα. Και η κάντζα είχε κάτι το που με ρίζωνε, ανήκα κάπου. Μετά είδα τις μεγάλες δυσκολίες, τις οποίες πείσμωσα και τις υπερπίδησα, θεωρώ. Μιλάμε για μεγάλες δυσκολίες. Η δουλειά ήταν πάρα πολύ και βαριά. Λεφτά να συντηρήσει το κτήμα δεν είχε και άρα έπρεπε να μάθει να το δουλεύει. Με τη βοήθεια του θείου Κωστάκη, αδελφού του πατέρα της, και του Σπύρου, του έμπειρου και πολυμήχανου επιστάτη, έκανε τα πρώτα μεγάλα βήματα και από τότε δεν σταμάτησε να προχωρά. Το 1976, στα 24 της, παρά τις διαμαρτυρίες της μητέρας της που δεν ήταν καθόλου σύμφωνη με την ιδέα της αγρότησας debutante, η Ροξάνη μετακόμισε στην κάντζα και αφοσιώθηκε στο κτήμα με τη ζέση νεοφώτης της μοναχής. Είχε προηγηθεί όμως το 1980 μια καλή ζαριά για το μέλλον του κτήματος της κάντζας, που ήρθε αναπάντεχα μετά από μια τυχαία συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Μπουτάρη και άλλαξε τα δεδομένα. 2 χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε το περίφημο Chateau Matcha με τεράστια εμπορική επιτυχία. Σήμερα, ο κατάφυτος αμπελώνας της Ροξάνης Μάτσα, με τις υπεραιωνόβιες ελιές και τους κήπους μεταξινά, μοιάζει με πύλη που οδηγεί σε άλλη εποχή. Πίσω από την πύλη βρίσκεται και το πολύτιμό της εινοποιείο. Εκεί είναι η Ροξάνη μέρα νύχτα φροντίζοντας για την ποιότητα της παραγωγής μαζί με το γεωπόνο, την εινολόγο, την αφοσιωμένη γραμματέα του κτήματος, τους εργάτες της γης και πορεύεται με αυτό που της είχε διδάξει ο παλιός επιστάτης. Το μάτι του αφεντικού είναι η κοπριά στο χωράφι. We'll be right back.
Το κτήμα είναι 97 στρέμματα αμπέλια. Έχει Σαβατιανό, Ροδίτη, Ασύρτικο, Σοβινιόν Μπλόν, Μαλαγουζιά. Μαλαγουζιά είναι το μεγαλύτερο μέρος. Το και σειρά, και σειρά. Συνήθως έχουμε σε σταφύλια 80 με 95 τόνους. Ελπίζουμε πάντα για παραπάνω για να βγαίνουν και τα έξοδα καλύτερα. Και αυτό αντιπροσωπεύει περίπου 50-60 τόνους κρασί. Η Ροξάνη Μάτσα πειραματίζεται με βιολογικές ποικιλίες χωρίς θειώδη και παράγει πολυβραβευμένα, διεθνώς αναγνωρισμένα κρασιά. Αδυναμία της βέβαια είναι η μαλαγουζιά, την οποία η ίδια διέδωσε σε άλλους συνοποιούς, γνωστούς της και μη, πάντα αφιλοκερδός, αρκεί να της το ζητούσαν. Μαλαγουζιά, μαλαγουζιά, μαλαγουζιά. Πηγή, μια ποικιλία του φυτού που φέρει το όνομά της. Όταν με θάψουν, αυτό θα έχω κάνει, λέει μες στην υπερβολή της. Με ενδιαφέρει να κάνω καλό κρασί. Πιστεύω ότι φοβίζουμε τον κόσμο. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία γύρω από το κρασί που έρχονται άνθρωποι και σου λένε «Είναι σωστό αυτό που διάλεξα, μήπως δεν έπρεπε». Υπάρχει μια μηχανία γύρω από το κρασί, ότι πρέπει όλοι να ξέρουν. Εγώ είμαι τόσο υπέρ των αυτό που λένε γαλλικά «vin plaisir». Το κρασί είναι μια ευχαρίστηση.